δεύτερη φορά που κάνει προετοιμασία με διαφορετικό προπονητή. Τι αλλάζει και τι διαφορετικό μπορούμε να περιμένουμε από τον ίδιο. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή. Οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε εδώ πέρα είναι πολύ καλές. Προπονούμαστε πολύ, προπονούμαστε σκληρά, αλλά έχουμε το πρόγραμμα πολύ μπάλα και προπονητής έχει ξεκάθαρες ιδέες για το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Θέλω να παίζουμε ποδόσφαιρο, να έχουμε την μπάλα. Μου θυμίζει λίγο κατά κάποιο τρόπο τη σχολή του Άγιαξ. Που θέλουμε να έχουμε την κατοχή και όταν δεν την έχουμε την κατοχή πιέζουμε για να ανακτήσουμε την μπάλα. Είμαι συνηθισμένος σε αυτό το στυλ παιχνιδιού και ελπίζω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό για να βοηθήσω την ομάδα. Ξεκινάει μια χρονιά όπου ο ΠΑΟΚ προφανώς με τα ίδια υλικά, χωρίς πολλές αλλαγές, πάει να πετύχει κάτι πολύ καλύτερο σε αποτέλεσμα. Είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί κάθε ομάδα πρέπει πρώτα απ' όλα να φτιάξει ένα σύνολο με μια συγκεκριμένη δομή, αν θέλει να πετύχει κάτι σημαντικό. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να αρχίσουμε ξανά από την αρχή με νέο προπονητή. Πρέπει να προσαρμοστούμε στο δικό του στυλ και στη φιλοσοφία παιχνιδιού που θέλει να περάσει την ομάδα. Δεν είναι το πιο εύκολο να αλλάξει την παιχνιδιού μέσα σε λίγες μέρες. Δείτε για παράδειγμα τι συνέβη με τη Manchester United, όπου στον καινούργιο προπονητή του έδωσαν 3 χρόνια προθεσμία για να φτιάξει ένα καλό σύνολο που θα κατακτήσει πάλι τίτλους. Ξόδεψαν 200 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά για να το καταφέρουν και ήταν χαρούμενοι που τερμάτισαν στη τέταρτη θέση. Έτσι και εμείς θεωρώ ότι πρέπει να χτίσουμε μια ομάδα, να μην αλλάζουμε κάθε χρόνο στυλ παιχνιδιού, ποδοσφαιριστές, τρόπο προπόνησης, συστήματα. Αυτό θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα των τελευταίων χρόνων, ότι δεν είχαμε έναν προπονητή που να αρχίσει να δουλεύει και να ολοκληρώσει τη σεζόν. Μια προσωπική ερώτηση. Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να ικανοποιήσει με βάση το βιογραφικό του. Γιατί δεν έγινε αυτό και αν πιστεύει ότι ήρθε η χρονιά φέτος, αν αισιοδοξεί ότι μπορεί να τα καταφέρει φέτος. Η απάντηση στην ερώτηση κατά πρώτη είναι ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο είχε πολλούς τραυματισμούς. Ήταν άτυχος όταν επέστρεφε από κάποιο τραυματισμό, πάντα του προέρχεται κάτι καινούριο και πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν στο επίπεδο μου ύπες, αυτό που είχα συνηθίσει στο παρελθόν. Και αυτό μέχρι ένα σημείο έχει να κάνει και με το στυλ παιχνιδιού που υπάρχει στην Ελλάδα. Τώρα που θέλουμε να παίξουμε διαφορετικά με τον καινούριο προπονητή, με πολύ κατοχή της μπάλας, το οποίο το βλέπετε και στις προπονήσεις και εσείς που συμβαίνει, θεωρώ ότι θα είμαι πολύ καλύτερος, γιατί δεν ήμουν συνηθισμένος σε παιχνίδι με μακριές μπαλιές και δυνατό παιχνίδι, γιατί και στον Άγιαξ που έπαιξα και στη Βαλένθια είχαμε την κατοχή και παίζαμε πολύ με την μπάλα. Αν λοιπόν καταφέρω και αυτό που θέλω είναι να μείνω υγιής, θα θεωρώ ότι μπορώ να είμαι πιο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ σε σύγκριση με την προηγούμενη σεζόν. Πάντα δουλεύω σκληρά στις προπονήσεις, πάντα προσπαθώ για το καλύτερο και αν έχω την υγεία μου θεωρώ ότι θα πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Τόσο στις συνομιλίες με τον Άρνεσεν, όσο και με τον Ντούντορ, έχει πράξει εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, ανεξάρτητα φυσικά το αν θα παίζει βασικός ή όχι, του έχουν δώσει να καταλάβουν ότι πραγματικά τον υπολογίζουν και είναι παίκτης που θα μείνει? Yes, very much. Ναι, θεωρώ ότι από τις συζητήσεις που έχω κάνει μέχρι στιγμής ήταν ξεκάθαρο ότι μου δείχνουν εμπιστοσύνη λόγω εμπειρίας. Ο προπονητής περιμένει πολλά από μένα επειδή γνωρίζω αυτό το συμπεριφερειακό που θέλει να εφαρμόσει στην ομάδα και η αλήθεια είναι ότι και εγώ περιμένω και απαιτώ πολλά από μένα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αυτή τη χρονιά πρέπει να είμαι πολύ καλός και να βοηθήσω την ομάδα. Πρέπει να ζητήσω και εγώ περισσότερα πράγματα από τον εαυτό μου γιατί είναι ένα σύστημα που μου ταιριάζει. Έχω απαιτήσεις και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ποια πιστεύετε ότι ήταν πέρσι η αιτία της πτώσης του ΠΑΟΚ από το Δεκέμβριο και μετά? Από πλευράς φυσικής κατάστασης από τον Ιανουάριο και μετά δεν είχαμε αυτή τη φρεσκάδα που μας διέκρινε στην αρχή της σεζόν και από εκεί και πέρα και ψυχολογικά η ομάδα δεν ήταν δυνατή από εκείνο το σημείο και μετά. Είναι σαν να έφυγε η πίθα, η φωτιά από μέσα μας και μέσα στα πολιτήρια. Δεν μπορούσαμε να έχουμε θετική ψυχολογία για να συνεχίσουμε με τον τρόπο που είχαμε ξεκινήσει τη σεζόν. Μπήκαμε σε ένα σκοτεινό τούνελ, σε μια αρνητική ψυχολογία
που ακόμα και όταν κερδίζεις το νιώθεις ότι έρχεται και όταν κάποια στιγμή σταματούν οι νίκες και έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα, είναι δύσκολο να πιστέψεις στην κατάσταση που ήσουν πριν. Δεν μπορούσαμε να είμαστε δυνατοί πια και είναι κρίμα για όλους, γιατί ήταν μια δύσκολη σεζόν. Προσπαθήσαμε σκληρά, αλλά στα σημαντικότερα παιχνίδια στο τέλος σεζόν δεν καταφέραμε να είμαστε αυτοί που έπρεπε και για την ομάδα και για τον κόσμο. Σε 10 μέρες ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνουν τις μεταγραφές. Έχει χάσει και τον Αθανασιάδη. Αρχίζει λίγο να μεγαλώνει το άγχος. Γιατί και ο αντίπαλος είναι μια αξιοπρεπής ομάδα. Ναι, ξέρουμε ότι παίζουμε μια καλή ομάδα, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και να προκριθούμε. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν από δανεισμούς. Μπορούμε να παίξουμε και διαφορετικά σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Μπορούμε να παίξουμε με δύο επιθετικούς, έχουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά. Για το πλέον είπα ότι δεν ξέρω πώς θα απουσιάσει, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε το κενό οποιοδήποτε λήψη, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Από εκεί πέρα για τις μεταγραφές, ναι, κάθε ομάδα χρειάζεται ποδοσφαιριστές και χρειάζεται ενίσχυση και εμείς θέλουμε παίκτες, αλλά αυτό είναι θέμα της ομάδας για να το αποφασίσει. Διάβασα από το σελίδα αυτό να δείτε τι που σήμερα. Did you read the headlines of the Dutch press today? No, I didn't read one paper. I just trained. It was very early training, so I didn't read nothing. No, δεν είχε προλάβει να δει κάτι, γιατί ήταν νωρίς προπόνηση και δεν έχει δει ακόμα τις εφημερίδες. Απλά το λέμε αυτό γιατί έχει κάνει αρκετές δηλώσεις σε ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες για τα όσα επικρατούν στην Ελλάδα. Και κάποιοι σήμερα γράφουν για χάος. Δεν ξέρω αν τον ενοχλεί, αδικεί την Ελλάδα αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, να υπάρξει καλύτερη λύση για τον ελληνικό λαό. Μου αρέσει, το έχω πει πολλές φορές, μου αρέσει που είμαι στην Ελλάδα, μου αρέσει που ζω στη Θεσσαλονίκη, έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα και θέλω το καλύτερο για όλους. Δεν θέλω να υποφέρει ο κόσμος από τις αποφάσεις της οποιαδήποτε κυβέρνησης και αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή και ελπίζω είναι να βρεθεί σύντομα μία λύση για όλους. Είπε προηγουμένως κάποια στιγμή ότι θεωρεί πως το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη σεζόν ή γενικότερα απέμπτης ήταν οι αλλαγές των προπονητών, ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό πλάνο, ότι δεν υποστηρίζεται, ότι κάθε τρεις και λίγο συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Εκτός από αυτό, την εμπειρία που έχει αποκομίσει 1,5 χρόνο τώρα στην ομάδα, τι άλλο θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει? Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη πειθαρχία, όπως λένε κάποιοι? Yes, I think the structure, first of all, η δομή σε μια ομάδα θα πρέπει να είναι σαν το χτίσιμο ενός σπιτιού. Για να το φτιάξεις, να φτιάξεις ένα καλό σπίτι, θα πρέπει να βάλεις γερά θεμέλια. Και με τον κύριο Άρνεσε και με τον κύριο Τούντορ, που είναι ένας νεαρός προπονητής, θεωρώ ότι αυτό θα γίνει, θα τους δώσουν το χρόνο για να φτιάξουν μια πολύ καλή ομάδα, γιατί μπορείς κάθε χρόνο να φτιάξεις ένα όμορφο σπίτι, να φαίνεται όμορφο, αλλά δεν έχεις βάλει γερές βάσεις, μετά από ένα χρόνο μπορεί να πέσει. Και με τον κύριο Άνισαν και με τον νέο προπονητή, ο οποίος είναι καλός προπονητής, έχει ξεκάθαρες ιδέες για το παιχνίδι, οι παίκτες θα ξέρουν τι ο καθένας θέλει από αυτούς, θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν μέσα στο γήπεδο, που είναι το σύστημα που πρέπει να ακολουθήσουν και δεν θα υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προπονητή, ένα σύστημα, ένα διευθυντή, μια ενιαία φιλοσοφία και στην Ευρώπη να γνωρίζουν ότι αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, είναι μια μεγάλη ομάδα από την Ελλάδα, παίζει αυτό το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιών. Αν ένας φίλος ερχόταν και του έλεγε μας έχετε απογοητεύσει από πέρυσι, δεν θέλουμε να έχουμε φέτος τέτοιο. Τι θα το απαντούσε? Just come to the stadium because θα του έλεγα να έρθει στο γήπεδο, γιατί στο τέλος ημέρας είμαστε όλοι μια οικογένεια, πρέπει να είμαστε μια οικογένεια. Και όταν έχεις προβλήματα δεν μπορείς παρά να ελπίζεις να βρεθεί λύση και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σκληρά για να πετύχουμε αυτή τη λύση. Εμείς πρώτα οι ποδοσφαιριστές κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να αναγνωρίσουμε ότι δεν παίξαμε καλά την περασμένη σεζόν. Από εκεί πέρα οι οπαδοί πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα και ξέρω ότι θα το κάνουν και εμείς από τη μεριά μας θα πρέπει να παίξουμε για αυτούς. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δεμένοι και αν η σχέση της ομάδας με τον κόσμο είναι αυτή που πρέπει. Είμαστε η πιο δυνατή ομάδα στην Ελλάδα και το βλέπετε και εδώ αυτές τις μέρες που είμαστε στην Ελλάδα, αλλά ο κόσμος είναι δίπλα μας, έρχεται κοντά μας να μας δει τις προπονήσεις και τους αγώνες.